Φίλοι μου, καλησπέρα. Σήμερα θα σας δείξω την πρώτη φάση σύνδεσης αυτού του ρελέ. Είναι ρελέ το οποίο συνδέουμε στο αυτοκίνητο και δίνει την γκρι μπρίζα στο τροχόσπιτο για να έχει τροφοδοσία με ρεύμα από το αυτοκίνητο πλέον. Εν κινήσει το τροχόσπιτό μας να φορτίζει την μπαταρία του την ώρα που είμαστε εν κινήσει και επίσης να κρατάει και ζωντανό το ψυγείο. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Δεν χρειάζεται, παραγγέλνουμε online αυτό εδώ που σας δείχνω το module. Το ρελέ και θα χρειαστούμε πέρα από το ρελέ αυτούς εδώ τους κλέφτες, το οποίο θα μας βοηθήσει να πάρουμε ρεύμα από την ασφαλειοθήκη μας, να δώσουμε στο module ρεύμα. Αυτό εδώ το καλώδιο, το οποίο επί της ουσίας η μία του άκρη θα πάει στην ασφαλειοθήκη. Αυτή εδώ η άκρη θα πάει στην ασφαλειοθήκη. Εδώ είναι ο κατασκευαστής του συγκεκριμένου ρελέ δίνει ότι πρέπει να είναι το ανώτερο μέχρι 30 αμπέρ. Και επίσης μέσα εδώ ανοίγουμε το καπάκι, αν ανοίξουμε αυτό το καπάκι, έχει την πράσινη ασφάλεια που είναι 30 αμπέρ ασφαλιούλα. Οι μικρές, οι πλακέ, οι μικρές. Και εδώ βέβαια με τον κλέφτη μας έχουμε την συνδέση 2, το ένα το καλώδιο που έρχεται από την ασφαλειοθήκη μας, του αυτοκινήτου την ασφαλειοθήκη, που πηγαίνει στο 12 volt και εδώ που γίνεται ένα γεφύρωμα. Και βέβαια θα σας δείξω στην πορεία την υπόλοιπη συνδεσμολογία για να μπορέσουμε να έχουμε τα 12 volt. Όπως θα δείτε λοιπόν, το προχώρησα λίγο παρακάτω. Αυτά είναι τα δύο κόκκινα καλώδια που είχαμε πριν. Okay. Που πήραμε από εδώ, στην Ελλάδα το λέμε κλέφτη. Για να μπορούμε να τα βραχυκυκλώσουμε αυτά τα δύο και να πάρουμε δύο καλώδια. Να έχουμε δύο, να τα βάλουμε στα 12 με τη γέφυρά μας. Εγώ μου άρεσε να χρησιμοποιώ, μου αρέσει γενικότερα να χρησιμοποιώ το θερμοσυστελόμενο για περισσότερη ασφαλεία. Το έβαλα ένα θερμοσυστελόμενο κόκκινου χρώματος. Τώρα, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να το κάνετε κι εσείς. Εμένα θεωρώ ότι δίνει μια περισσότερη προστασία. Και εντάξει, το κάνει λίγο πιο όμορφο, σαν πιο οργανωμένο. Το οποίο θα πάμε και θα τα συνδέσουμε. Θα πάει το ένα εδώ και το άλλο δεξιά, αριστερά και δεξιά στις πρώτες θέσεις του module, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να πάρουμε τα 12 volt από εκεί. Λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν, αφού τοποθέτησα το θερμοσυστελόμενο, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, συγχωρέστε με, είναι και η πρώτη φορά που κάνω βίντεο στο YouTube, βέβαια θα συνεχίσουν και άλλα. Βιδωθήκανε στα 12 βόλτ επάνω, σφιχτά, όχι να σπάσουμε, αλλά όχι να το σπάσουμε τις βιδούλες, γιατί είναι ευαίσθητο σχετικά, είναι πλαστικό, αλλά όμως αρκετά σφιχτά για να μην δημιουργούνται σπινθυρισμοί σε περίπτωση που μετακινείται, γιατί εν κινήσει στον δρόμο μετακινείται. Το δέσαμε σφιχτά, έχει μπει το θερμοσυστελόμενό μας. Αυτό άλλωστε είναι και η πρώτη φάση. Μπήκε θερμοσυστελόμενο, εδώ είναι ο κλέφτης που έχει γίνει εδώ. Είπαμε 30 αμπέρ ασφάλεια με αυτό το καλώδιο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ, αλλά όπως και αυτό στο ίντερνετ, eBay, Amazon δεν είναι και σχετικά ακριβό. Νομίζω γύρω στα, εντάξει βέβαια εγώ θα μιλήσω σε λίρες γιατί βρισκόμαστε Σκωτία, αλλά σχετικά
20 λίρες έχει 20 λίρες, δηλαδή γύρω στα 15 ευρώ. Με 20 περίπου, ανάλογα τώρα πόσο είναι και η ισοτιμία, θα το βρείτε αυτό να το παραγγείλετε και να σας στείλουν σπίτι. Και κανένα 5 ευρώ έχει η ασφαλειοθήκη. Περίπου. Τώρα εντάξει, τα παρελκόμενα, τα υπόλοιπα θερμοσυστελόμενα και αυτά εξαρτάται σε ποια περιοχή βρίσκεστε. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φάση σύνδεσης που είναι για το ρεύμα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να είμαι στο αυτοκίνητο για να μπορέσω να σας δείξω, αλλά η επόμενη, το Part 2, θα είναι ακριβώς η συνδεσμολογία και το τεστάρισμα ότι έχει γίνει ακριβώς η σύνδεση με αυτό που θέλουμε πάνω στην ασφαλειοθήκη, και θα συνεχίσει με την σύνδεση των άλλων καλωδίων που έρχονται από την πρίζα, την γκρι, την 12S, ακριβώς εδώ, για να μπορέσουμε να έχουμε ρεύμα στο τροχόσπιτο όταν το αυτοκίνητο είναι εν κινήσει. Να έχει ρεύμα, να φορτίζει την μπαταρία, το τροχόσπιτο, το αυτοκίνητο. Όπως επίσης να παίρνουμε και ρεύμα από το αυτοκίνητο αν σε περίπτωση ξεμείνουμε από μπαταρία μέσα στο τροχόσπιτο για κάποιο άλλο λόγο. Και επίσης να κρατάει και ζωντανό το ψυγείο. Και να συνεχίσουμε κινήσει, γιατί δεν επιτρέπεται εν κινήσει να έχουμε ανοιχτό τον γκάζι, οπότε έτσι κρατάμε το ψυγείο μας ζωντανό. Σας ευχαριστώ για τη λήψη, συγχωρέστε με για οποιοδήποτε έτσι λάθος του βίντεο που μπορεί να έχω κάνει. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, οπότε τα λέμε σύντομα με το δεύτερο κομμάτι, συνδεσμολογίας επάνω στο αυτοκίνητο. Καλή συνέχεια.